το λίγο πριν το όνομα και την ιδέα που βάζουμε. Ναι, Τσίκρο Κριστίνα. Φοιτήτρια του τμήματος Ερυθρέα του Γάλλου. Για την σημερινή εκδήλωση, είσαι κάποιο πρώτο και την ομάδα σου. Ναι, λοιπόν, η σημερινή εκδήλωση γίνεται με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα του περιβάλλοντος και στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Βιώσιμης Ανάπτυξης. Υπάρχουν 17 στόχοι που έχουν θεσπίσει τα Ηνωμένα Έθνη, ώστε να προάγεται η βιώσιμη ανάπτυξη και αυτές που αρχίσουν να υλοποιούνται το 2015 και προβλέπεται να ολοκληρωθούν το 2030. Με την ομάδα που έχω στέξει το ξενοδοχείο Μελισσών, είναι ένας βασικός στόχος η προστασία της ζωής της Τελειάς. Εκεί μπορούμε να προστατεύουμε τις μέλισσες, τις μη κοινωνικές, οι οποίες δεν είναι αυτές που κάνουν το μέλι που όλοι γνωρίζουμε. Είναι μη κοινωνικά είδη, μοναδικές μέλισσες, όπου αναπαράγονται και μιλάσουμε για τα βάθη.